Πώς βλέπετε να διαμορφώνετε το νέο σκηνικό? Εμάς μας χαροποιεί το ότι έγινε αυτό το θετικό βήμα. Πήγατε καλά. Βγαίνουμε πήγατε πιο καλά. Δυνατοί. Η επόμενη μέρα πώς θα είναι? Θα σας πω. Βγαίνουμε πιο δυνατοί καταρχήν για να ασκήσουμε την στρατηγική αντιπολίτευση που χρειάζεται, γιατί είμαστε η μοναδική δύναμη στρατηγικής αντιπολίτευσης. Και επιμένω σε αυτό γιατί αυτό εξηγεί και τα αποτελέσματα. Στην πραγματικότητα, η Νέα Δημοκρατία στρατηγικά ως εναλλακτική κυβερνητική λύση δεν είχε αντίπαλο. Δηλαδή είχε έναν συνδυασμό ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν στις ίδιες στρατηγικές ράγες, αν κρίνουμε τρία απλά δεδομένα. Τις κυβερνητικές τους θητείες, ήταν δηλαδή το κόμμα του πρώτου μνημόνιου και το κόμμα του τρίτου μνημόνιου σαν εναλλακτική λύση. Ήταν η αντιπολίτευσή τους στην περίοδο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που ψήφιζε από 50 έως 70% των νομοσχεδίων αυτής της κυβέρνησης. Και ήταν και η υπόσχεσή τους για την επόμενη μέρα, που ήταν στις ίδιες ακριβώς στρατηγικές ράγες, ματωμένα πλεονάσματα, επενδυτική βαθμίδα, επώδυνη συμβιβασμή στο Αιγαίο, σημεοφόροι του ΝΑΤΟ σε μια σειρά άλλες επιλογές. Σέβομαι τη συντομία του χρόνου. Από ποια δεξαμενή πιστεύετε ότι ενίσχυσε τις δυνάμεις του περισσότερο το ΚΚΕ? Κοιτάξτε, το κυριότερο... Το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, εγώ δεν θα ήθελα να βάλω την κομματική Όχι. ταμπέλα, περισσότερο θα ήθελα να βάλω την και κοινωνική. Εγώ εννοούσα ευρύτερα, ακριβώς. Δηλαδή αφορούσε ακριβώς μεγάλες πόλεις, βιομηχανικούς. Αλλά τι εννοούσατε εκεί δύο, για να καταλάβω. Ναι, από θα τους αναποφάσεις τους απογοητευμένους, από ποια δεξαμενή. Είναι λίγο αόριστα όλα. Έχει κοινωνική στους βάση. Στους αναποφάσεις τους και τους απογοητευμένους πηγαίνουν από κάποια κόμματα φεύγοντας. Αφήστε να πω εγώ. Παρακαλώ. Αλλά να πείτε όμως. Ναι, βεβαίως. Είναι η κοινωνική λοιπόν βάση ενός κόσμου ο οποίος σε μια σειρά κλάδους στρατηγικής σημασίας συμμετείχε σε μεγάλους εργατικούς αγώνες, απέκτησε πείρα αυτών των αγώνων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα η Κόσκο, η Φούντ, η Λάρκο είναι γνωστά. Επιταχύνεται, παρακαλώ, είναι κύριε Παπαδόπουλε. Οι μεγάλες πόλεις, και δεν είναι τυχαίο ότι εκεί έχουμε μεγάλη συγκέντρωση δυνάμεων, και ναι, απεγκλωβίστηκε κόσμος ο οποίος προηγουμένως έμπαινε στο δίλημα ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Δημοκρατία ή ΠΑΣΟΚ η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Αυτός ο κόσμος έχει και ένα ακόμα στοιχείο και κλείνω. Παρακαλώ. Ότι απαιτεί να τηρήσουμε την δέσμευσή μας για ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση την επόμενη μέρα, να μην παρεκκλίνουμε ούτε χιλιοστό από τη δέσμευση για μαχητική λαϊκή Επομένως, αντιπολίτευση. Βλέπετε το νέο πολιτικό χάρτη σαν ευκαιρία για το ΚΚΕ. Να είναι ευκαιρία για το λαό να ασκήσει στρατηγική αντιπαράθεση Άρα. Και να ανοίξει ένα δρόμο ανατροπής του σημερινού συστήματος συνολικά.